Δραματική έκκληση απευθύνει ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρρωγής για Παλαιστίνιους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών για την έλλειψη πόρων που οδηγούν σε διακοπή των δραστηριοτήτων της. Στον απόϊχο του σκανδάλου που ξέσπασε με τους ισχυρισμούς ότι αρκετοί εργαζόμενοι της υπηρεσίας βοήθησαν τη Χαμάς να προετοιμάσει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Ούντρα έχει χάσει περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια από χρηματοδοτήσει δωρητών. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποιούν για άμεσο κίνδυνο λοιμού και άλλων ασθενειών εν μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα τη Γάζας. Ο εκπρόσωπο του γραφείου του υποτουαρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι όλα τα μέρη στη Μέση Ανατολή πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα, όπω είπε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε το όραμά του για τη μεταπολεμική δομή στη Γάζα. Η κυβέρνηση Biden επιδιώκει τη δημιουργία παλαισθηνιακή κρατική οντότητα, ενώ το σχέδιο Νετανιάχου δεν δίνει καμιά ευκαιρία γι' αυτό, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.